Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι του φίλες μπασκετάκι, φίλες και φίλοι του κόκκινου χρώματος, σας καλωσορίζουμε στην Respect Arena για την πρεμιέρα της Development, πιο συγκεκριμένα πρώτη αγωνιστική Σιβίριανς εναντίον The Hoopers, δύο ομάδες οι οποίες έχουν κάποιες νέες προσθήκες. Τώρα έρχεται το πρώτο καλάθι στην πρώτη επίθεση από τον Βασίλη. Έχουμε και την γιγαντοθόνη να μας θυμίζει το σκορ 0-2. Πρώτη επίθεση είναι για τους Hoopers τώρα. Σιβίριανς οι οποίοι προέρχονται από νίκη επί των West Bowlers με 49-47 για την πρεμιέρα του θεσμού του κυπέλου. Και μέχρι μέσα δεν κατάφερε να επιλύσει τους Λίδης. Δεν θέλει να χάσει χρόνο. Πάει και αυτός μέχρι μέσα και αφήνει μπάλα στο καλάθι ο Δωάνης, ο οποίος έκανε πολύ καλό παιχνίδι και στην πρεμιέρα του κυπέλου για τους Σιβίριανς. 0-4. Hoopers τώρα με την κατοχή. Λέιζερ πάσα backdoor, πολύ ωραία. Ασίστ το 7. Ο Πολυνόπουλος από τον πάγκο, ο οποίος μας παρακόλουσε και την pre-game συνέντευξη, την καθιερωμένη. Στόπουλος. Γωνία τώρα στα αρχιά της, τελειά μια πάνω του. Βλήδης, σούτ για 3, με ταμπλό είναι άστοχο. Στον Κωστόπουλο. Κωστόπουλος τώρα. Βλήδης τώρα. Μέχρι μέσα στον Βλήδης και πάλι πήγε να βγάλει μια πάσα, δεν τα κατάφερε. Και τώρα τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο ο Παπαδόπουλος, ακολουθεί τον προσωπικό του τύπο, αλλά αυτό τον κερδίζει. Δύο ακόμα πόντι για τους Σιβίριανς, διαχειρός Δωάνη και πάλι διπλασιάζει τους δικούς του πόντου συνεργητικού. Παπαδόπουλος. Τσόγλου. Άνοιξε με τον Παπαδόπουλο, τώρα πήρε. Για τρεις, έστοχος. 5-6. 6 παίκτες συνολικά στο roster των Hoopers. 8 στον πάγκο των Σιβίριανς και στο παρκέ αθλητικά. Όπως λέει τον συμπαίκτη του, τον συγκυμπάσα του Κωστόπουλος. Αυτό δεν έγινε, αλλά το καλάθι μπήκε. 5-8. Είναι σε χαμηλό τέμπο μέχρι στιγμής. Το σκοράρισμα παρόλα αυτά είναι ψηλό. Είναι δεδομένο, θα του λύνει συγκρατήμα στη ρακέτα. Χαρόπουλος. Νέο απόκτημα του Hoopers, μας έκανε και αυτός τις σχετικές δηλώσεις. Πάσα και Δίδης. Πάλι Ζαχαρόπουλος, τελειώνει ο χρόνος της επίθεσης. Τραβηγμένο, το 9 είναι άστοχο. Ο χρόνος τελείωσε. Μιλάτε Κώστα για αλλαγή. Κώστα εσύ, έλα Κώστα. Είναι για αλλαγές από τους γκάρτες τους πυλούς των Σιβίριανς. Για να δούμε τι θα ψάξουμε βρούνε. Παίρνει το screen. Δεν έχει βάσει το πυλό ο χειριστής, ένα τζάσο και αυτό μέσα από το Δωάνη. 6 πόντι του, 5-8 double score υπέρ των Σιβίριανς. Το Βλίδης με έδειξε ένα δολοφονικό βλέμμα, όλα καλά. Τζόγλου, Παπαδόπουλος τώρα θέλει να προσθάρει και πάει μέχρι μέσα και θα πάει απέναντι σε δύο παίκτες, συνολικά είναι άστοχος ο Γιαγρίδης. Τώρα σε υποθέσεις επιβιασμού, εάν δεν είχαν επιστρέψει οι παίκτες του Hoopers για τους Σιβίριανς, έχουν επιστρέψει όμως. Πάλι μέχρι μέσα είναι άστοχος ο Δωάνης, αυτή τη φορά δεν θα καταφέρει να κερδίσει ούτε να πάρει το επιθετικό rebound. Ο Παπαδόπουλος τρέχει το fast break απέναντι σε δύο παίκτες και αυτός είναι άστοχος, θα σπρώξει την μπάλα εκτός ο Δωάνης. Ο Παπαδόπουλος στην επαναφορά. Τσόγλου. Δίνει στο δίνει το screen, άλλος παίκτης τώρα πάνω του. 9 δευτερόλεπτα. Ο Τσόγλου παίρνει ένα ακόμα screen. Θα μιλά τώρα ο Γιαβρίδης. Βάλει κάτι Τσόγλου σου για 3. Έχει βρεθεί ελεύθερος, είναι άστοχος, αμυντικό rebound. Να κόψω. Κόψω δίνει το screen. Τσόγλου. Σου για 3, άστοχο, τον Δωάνη αυτή τη φορά. Δεν έβαλε και τρίποντο στο ενεργητικό του. Τρίτη φορά. Ο Λόμπλος φώναξε πολύ καλό πριν κάλπαξε η προσπάθεια. Για τρεις. Πέστε πόσο καλή άμυνα παίζουν και πόσο συνεπείς είναι στα αμυντικά τους καθήκοντα οι Σιβίριανς. Έχει πατήσει αυτό το λίγο στην baseline. Μπράβο,
Χριστόπουλος. Ήρεμο παιχνίδι μέχρι στιγμής στην Respect Arena. Κερδίζεις. Για τρεις εύστοχο από την κορυφή. Από τον Χριστόπουλο. Αυτή τη φορά ήρθε το Σιβίριαν, οι οποίοι βρίσκονται μπροστά με 8 πόντους πλέον. Τσόγλου. Ο Δουλίδης για τρεις από την κορυφή, είναι άστοχος από την κόρη πάου των Κοψίου. Πρώτη πάση στο Δάνι. Στη γωνία τώρα ο Βουσόπλος θα πάρει ένα ακόμα τρίποντο, έχοντας βρεθεί ελεύθερος άστοχος ο Δουλίδης σε ένα ακόμα ριμπάου. Τσόγλου. Τσόγλου με την μπάλα. Από τη γωνία Παπαδόπουλος στο σούτ για 3, έχοντας άμυνα πάνω του, το έβαλε 8-13. Τέχνει τη διαφορά στους 5 πόντους. Δεν αφήνει πλέον πολύ απλώς από τον πάγκο. Σχεδόν 6 λεπτά στο παιχνίδι, δεν έχουμε δει κάποια αλλαγή. Ούτε κάποιο φάουλ. Πιστά λέει μέχρι από τον πάγκο τον Χούπερ στο σούτ για 3. Μόνο ταμπλό αυτή τη φορά από τον Ίδιο, αλλά επιθετικό rebound. Αλλά όχι καλά θα πει το Βασίλειο αυτή τη φορά. Τόγλου. Παπαδόπουλος κλείνει προς τα μέσα και αυτός. Προηγούμενος αγώνας ο Δουλίδης ανεπιτυχώς από την άλλη γωνία. 5 δευτερόλεπτα. Δουλίδης θέλει να αποστάρει, θα γυρίσει με το ένα χέρι. Είναι άστοχος, πήγε να πάρει φάουλ, το ζήτησε, δεν το πήρε. Βίριανς τώρα. Ο Ρόγκος πήγε να κάνει το φάουλ ενδεχομένως. Δεν θα πάσω τώρα και δεν θα έρθει το καλάθι. Είναι τώρα το Μίτσο Βασίλη. Τσόγλου. Τσόγλου μέχρι μέσα, κόπηκε αλλά με φάουλ αυτή τη φορά. Το πρώτο φάουλ στην αναμέτρηση είναι γεγονός. 3-23 πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Σταθιάδης περνάει στον πάγκο για τους Σιβίριανς, Βασιλείου στη θέση του. Έχουμε και την πρώτη αλλαγή της βραδιάς. Πετρισόγλου έχασε την πρώτη βολή, δικαίωμα για μία ακόμα. Την οποία και βάζει 9-13. Στόπουλος. Ο Ρεξάντος δείχνει και σε αυτή την κατοχή. Πριν το screen, ζήτησε από τη γωνία και πήρε κανείς και αυτό του μια προσπίση. Θα βγάλει την πάσα τελικά ο Βασιλείου. Δεν το καταφέρει να βάλει το καλάθι. Ο Δουλίδης στον εμπνευσμό πέρασε, πήγε να κάνει κάτι περίπου. Έχουν έχασε την μπάλα από δεύτερο παίκτη που ήρθε πάνω του. Πάνω στην μπάλα, πιο σωστά. Ο Φιού έκλεψε. Ο Στόπουλος τώρα. Έτσι για τον Κόψιου, jump shoot, άστοχο, μάχη το rebound. Έτσι Στόπουλο αμυντικό, ο Δουλίδης έλαβε τη μεγάλη πάσα και πιο μπροστά από το προσωπικό του αντίπολο. Είναι άστοχος όμως με το lay-up. Λίου. Στόπουλος. Χωράμε του λέει ο Στόπουλος, θα πάρει αυτό το συνεδρό βολό, είναι άστοχος, αμυντικό rebound. Το Γιαγρίδη. Στις τελευταίες φάσεις πήγαινε να ανάψει λίγο φωτιά στη ζώνη Καρίνα, να ανάψει λίγο τα αίματα. Στόπουλου. Στόπουλου ψάχνει πάσα την βρήκε και πάλι στο Γιαγρίδη. Δεν είναι η πρώτη φορά που βγαίνει αυτό το play και εκμεύεται φάουλ από τους Hoopers. Αυτή τη φορά ο Δουλίδης βράσει στον πάγκο. Καφέ στη θέση του. Και ο Πολυνόπουλος θα περάσει εντός, δεύτερη αλλαγή για τους Σιβίριανς. Ο Βασίλης περνάει στον πάγκο αυτή τη φορά. Πρώτη βολή 9-13. Γευρίδης έφτακος δεύτερη 10-13. Και ένα από το 5-13 έχει φτάσει στο 10-13, ένα μικρό 5-0 σερί. Ρίχνει κατά πολύ διαφορά τον Σιβίριανς. Λίου. Το Βασίλης τώρα σου για 3 απέναντι σε άμυνα. Πάνω σε άμυνα είναι άστοχος ο Κωστόπουλος. Πολύ μεγάλη μάχη για το rebound έχει δοθεί τζάμπολ. Thank you.
Βελάκι δείχνει αυτό που δείχνει το Βελάκι. Τι είπα ο καλλιτέχνης. Καστιχτόγλου. Παίρνει τον Βασιλείο του, παίζει καλή άμυνα στα 16 δευτερόλεπτα. Καστιχτόγλου. Ο Βεδόπουλος τρίπλος πάει μέχρι μέσα, ξεγλίστρησε από πάρα πολύ κόσμο. Είναι άστοχος αμυντικό rebound από τον Βασιλείο. Καστιχτόγλου. Βεδόπουλος πάει μέχρι μέσα. Όλες τις πάσα τελικά. Και ευστόχησε ο Κόψιου, ξεκολλώντας την ομάδα του από τους 13 πόντους και βλέοντας χειροκρήματα από τον πάγκο. Ο Χαρόπουλος τώρα. Ο Χαρόπουλος ζήσε ο Παπαδόπουλος, είχε κόψει μέσα στη ρεγιόντα, δεν πήρε. Παίρνει ένα screen, ο Χαρόπουλος θα εκτελέσει πίσω από αυτό που έδωσε ο Λιπτόγλου. Είναι άστοχος, Πολυνόπουλος στο rebound. Τόπλος στέκεται και εκτελεί, απελευθερώθηκε με κάποιο τρόπο ενώ υπήρχε κόσμος μέσα στην ρακέτα των αντιπάλων του. 10-17 και τελευταίο λεπτό στην πρώτη περίοδο. Καφές για τρεις, άστοχος προγόντου του Κούπερς. Στην περιμένη σεζόν έκανε καλά πράγματα, deflection, αλλά η μπάλα έχει πάει πέρα που έπρεπε να πάει για τους Σιτήριαν. Θέσαι του καφέ δεν έκανε πολύ δουλειά. Στο Βασίλη σε φτωχή και διαφορά πάει πάλι στους 9 πόντους. Ανεβαίνει πάλι, πρώτη φορά στους 9. Στόγλου. Ο Λιόπουλος δίνει το screen, παραμένει προς την πρώτη φορά στον Καθιστόγλου Βασιλείου. Σε το από μακριά, ενώ τελείωνε ο χρόνος στα 5 δευτερόλεπτα, επιθετικό rebound. Τον Φρίδα και καφέ. Πήρε το τρίποντο προηγουμένως, πήγε το χέρι. Βρίδι στις βολές. Στο Πολυνόπουλο έχει χρειαστεί το φάουλ. Έτσι έχει πρώτη βολή. 11-19. Άστοχη δεύτερη, πολλοί παίκτες πάνε στην μπάλα εκεί πέρα που ήταν τελικά ο Κωστόπουλος που είσαι μαζί του 12 δευτερόλεπτα. Στα 4 δευτερόλεπτα θα πρέπει να κάνει κάτι Πολυνόπουλος, στέκεται και εκτελεί, είναι άστοχος, μπάλα ενδεχομένως έπρεπε να πάει στο ταμπλό για αυτόν, ίσως αυτό να προσπάθησε. Τελικό σκορ λοιπόν πρώτης περίοδου 11-19 και τώρα πάμε για το καθιερωμένο zoom στην γιγαντοθόνη της Respect Arena. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη της δεύτερης περίοδου, ένα παιχνίδι σε χαμηλό τέμπο όσο επί το πλήστον στην πρώτη περίοδο. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στη Respect Arena. Στο καταρχήν για τους Σιτήριανς. Θα μιλώνει η μουσική σιγά σιγά. Είμαστε έτοιμοι να επιστρέψουμε στην δράση. Πρώτη κατοχή είναι για τους Σιτήριανς. Μιλούν στην επαναφορά. Ο Στόπουλος οργανώνει την επίθεση την πρώτη για τους Σιτήριανς και δεν θέλει να χάσει καθόλου χρόνο. Σίγουρα δεν θέλει να χάσει καθόλου χρόνο και δεν θέλει να χάσει και το τρίποδο και δεν το χάνει. 11-22 double score με την έναρξη της δεύτερης περίοδου. Με το καλημέρα. Το δεύτερο καλημέρα. Μην πάει στην περίπτωση, κάτσε στο όλου. Κόμπλος σκαστιπάσα. Θέλει να γυρίσει, τώρα το κάνει. Έχασε την μπάλα ο Γιαγρίδη, συγκρατεί χωρίς φάουλ. Καφές έχει έρθει από τον πάγκο, σούτ για 3. Είναι άστοχος, επιθετικό rebound ο Γιαγρίδης απέναντι στα 3/5 της αντίπαλης ομάδας. Κέρδισε το φάουλ και θα πάει στη γραμμή. Φάουλ που έχει χρεωθεί στον Πολυνόπουλο και πάλι δεύτερο φάουλ του δικού του γυφαλικό του Πολυνόπουλου. Άσοχη πρώτη βολή από τον Γιαγρίδη. Εύτοχη δεύτερη, 12-22. 10 πόντους τη διαφορά. Κωστόπουλος. Ο Νόπλος τώρα και πάλι Κωστόπουλος από την κορυφή. Βασιλείου. Βρίσκεται πάλι Κωστόπουλος, καλό παιχνίδι χωρίς τρίπλες από τον Σιτήριαν σουτ για 3, άστοχο αυτή τη φορά από τον Δωάννη. Θετικό rebound όμως και πάλι ξανά θετικό rebound έτσι από εκεί του άστοχη προσπάθεια του Παπαγγέλου. Δεν προσθέτει στη δεύτερη περίοδο για τον Σιτήριαν. Ο Βεδόπουλος. Καφές και τείχο απέναντί του και σταμάτησε. Ο Δουλίδης.
Χέρι με χέρι στον Σεξόγλου και πάλι ψάχνει μια πάσα μέσα στη ρακέτα. Δεν τη βρήκε, θα αναλάβει μόνο να πάει μέχρι μέσα με το ένα χέρι στα 6 δευτερόλεπτα. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 14-22. Κωστόπουλος. Κωστόπουλος παίρνει το σπίτι από τον Πολυνόπουλο, ο οποίος έχει φορτωθεί με δύο φάουλες όμως από τον πάγκο και παραμένει εντός για τους Σιβίριανς. Σουτ για δύο από μακριά, χωρίς να προλάβει να πάει ο καφές πάνω στον Βασιλείου. Μπορεί και πάλι στους 10. Νικόλας. Αυτό είναι έρθει από τον πάγκο, ο καφές του για τρεις επιμένει, είναι άτομος επιθετικό rebound από τον ίδιο με το έτσι θέλω απέναντι σε δύο παίκτες, ανάμεσα σε δύο παίκτες, δεν κέρδισε το φάουλ, δεν έβαλε ούτε το καλάθι, μπάλα και περάσει εκτός. Είναι στις θέσεις VIP, οι οποίες είναι και μόνες που υπάρχουν στην Σπεκταρίνα, σύμφωνα με πληροφορίες θα υπάρξουν και άλλες στο μέλλον. Παπαδόπουλος στην επαναφορά, η κατοχή είναι για τους Hoopers. Στήριο Γιαγρίδης να πάρει θέση μέσα στη ρακέτα, δύσκολη δουλειά, δύσκολη προσπάθεια παίρνει στον Παγγέλου. Χάθηκε την μπάλα, τώρα δεν έχει συγκρατεί για τους πρώτους για τον στροφόνο Βασιλείου. Εξόλου και πάλι μένουν οι Hoopers με ένα running shooter, δεν θα μπει ούτε τώρα η μπάλα εντός. Τώρα η κατοχή είναι για τους Σιβίριανς και έχουν ζητήσει αλλαγή. Ευσταθιάδης θα περάσει εντός. Το άνοιξε τον πάγκο. Κωστόπουλος σε μία ακόμα επίθεση. Ευσταθιάδης. Βασιλείου. Είναι μία προσπίση deflection, καφές. Έκλεψε. Κωστόπουλου τώρα. Σκανάρει το γήπεδο. Βλέπετε και αντίπαλοι παίρνουν θέση, πάει μόνος μέχρι μέσα, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Είναι άστοχος, έρχεται από τη χλή αναπήδηση. Δεν κάνει μπάλα το χατήρι στους Σιβίριανς στις τελευταίες φάσεις. Ο Χαρόπουλος τώρα κάθεται στον πάγκο των Hoopers. Καθώς και ο Πολυνόπουλος έκατσε στον πάγκο των Σιβίριανς. Μαζί με κόψη και... πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχο. Πάλι το Σόουτερ, Ραδουλίδης, ένα σε έναν, για να δούμε. Μόλις πάει μέχρι μέσα, παίρνει σε άλλο αντίπαλο, τώρα χαμηλώνει κέντρο βάρους, γύρισε από τη μία, γύρισε από την άλλη, γύρισε ξανά από την άλλη. Όταν είχε γύρισε από τη μία που έγινε τότε άλλη, anyway, έχασε την μπάλα. Ζουδιάδης, μέχρι μέσα στέκει στον αέρα, είναι άνθρωπος μόνο ταμπλό, αμυντικό rebound, το Γασεξόγλου. Άναψαν τα αίματα ξαφνικά, για τα καλά στη Ρισπεκταρίνα. Γασεξόγλου. Μέχρι για man to man από τον πάγκο των Σιβίριανς και Σιτόγλου. Σιτόγλου, ωραία πάσα μέσα στη ρακέτα και καλάθι. Highlight, όντως, συμφωνώ, 16-24. Βασιλείου, συγκρατεί, λίγο δύσκολο ο Κωστόπουλος. Κωστόπουλος παίρνει το screen από τον Κουσουλό από τη γωνία. Δεν θα πάρει το Σιβίριανς, θα το πάρει από την κορυφή σχεδόν ο Βασιλείου, άσαφος μόνο ταμπλό. Σιτόγλου, μόλις ένα φάουλ στην αναμέτρηση. Από τη γωνία από Παπαδόπουλο, σουτ για τρεις, έστοχος, 29-24. Από τη Σιβίριανς έχουν και πάλι την λύση για να ρίξει τη διαφορά. Σιτόγλου θα υπαλληλίγω με την μπάλα, συγκρατεί. Σωθιάδης, λάθος πάθα, λάθος αυτοματισμός. Τώρα οι Σιβίριανς έχουν βγει στο ανοιχτό γήπεδο με τον καφέ και ο οποίος θα δώσει τελικά την μπάλα στον Παπαδόπουλο και ίσως να ήταν μια καλή time out, να ζητήσει time out και πράγματι το κάνει ο Πολυνόπουλος και ο λογαριασμό των Σιβίριανς βλέποντας τη διαφορά για αυτόν και την ομάδα της να πέφτει στους 3 μόλις πόντους υπέρ τους. Ζητάς ακόμα και τους 11 στο double score του 11-22. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για το υπόλοιπο μισό της δεύτερης περίοδου, συν 20 δευτερόλεπτα. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μία ακόμα φορά για την συνέχεια της δεύτερης περίοδου. Πρώτη κατοχή από το time out που κάλεσε ο Πολυνόπουλος για τους Σιβίριανς είναι για αυτούς. Είναι μέσα του Άνης, ο οποίος έχει επιστρέψει μετά από αρκετή για τα δεδομένα τα χρονικά χρόνο. Το rebound foul. Πρώτο για τους Σιβίριανς. Σωθιάδης.
για τρεις έχει βρεθεί ελεύθερος παίκτης και πάλι ο Βάνης είναι άστοχος. Οι δύο ομάδες έχουν κυνηγήσει. Αυτά το τρίποντο. Για αναμέτρηση. Στόπουλος είναι στον πάγκο και αρκετά παράπονα από τους παίκτες όσον αφορά την άμυνα κυρίως. Φιξόγλου για τρεις φάουλ και καλάθι! Έμεσο τετράποντο μπορεί να έρθει από τα χέρια του Παπαδόπουλου, ο οποίος ισοφαρίζει και μπορεί να στείλει μπροστά τους Hoopers. Yeah. 24 όλα. Yeah. Ο Παπαδόπουλος παίρνει τον χρόνο του, όλοι οι παίκτες του είναι πίσω. Δεν διεκδικεί κανένα στο επιθετικό rebound, το έμεσο τετράποντο δεν θα έρθει. Έχουμε ισόπαλο παιχνίδι στην Respect Arena, είναι γεγονός 24-24 από το 11-22 υπέρ των Σιβήριαν. Σωτιάδης κρατεί στη γωνία, το πιέζει πολύ καλά ο Κωνσταντόπουλος, ψάχνει μια πάσα, το έγινε κάνει τη ζωή δύσκολη, Δωάνης έκανε μια προσπίση, πέτρεψε ψηλότερο δίπλα στον καφέ, πέρασε μπάλα εκτός και για να περάσει μια πολύ δύσκολη πάσα. Μέσα από την κλειδαρότρυπα της αντίπαλης άμυνας, 2,3 για τους κυτερνόμαυρους, Πολυνόπουλος στην επαναφορά. Μια πάσα, ένα σουτ, σουτ για τρεις πράγματι, θα το πάρει, είναι άνθρωπος όμως airball. Ο Ζωτιάδης. Βασιλίδης. Βασιλίδης θα χάσει τελικά μπάλα. Θα πιάσει ο Γιαγρίδης και πάει προς πίσω. Κάνει την επαναφορά. Ο Βασίλης. Καυτή πάσα στον Ευσταθιάδη των Βασιλείου. Στον αφήριο Βασιλείου. Έχει σηκωθεί από τον πάγκο του Σιβήριαν και ενδεχομένως περάσει τόσο λίγο κοψίου. Για ένα δευτερόλεπτο πρέπει να γυρίσει, να πετάξει την μπάλα. Την μπήκε μόλις τώρα. Δεν το πιστεύει ο καφές, δεν το πιστεύει κανένα στην Μαγδαρίνα. 24-26. Μέτρησε για δύο τελικά. Αλλά ξύπνησε ο καλάθι. Πήγε έναν. Μετρούσε, θα είχε απίστευτη αξία. Άστοχο έπειτα από προσπάθεια από πολύ κοντά ο Καρανικόλας. Κάνει μια προσπίση και ξαναπάει μέχρι μέσα. Έχει πάρει προσωπικά και πάει ξανά. Είναι άστοχο ο Κασπιτσόγλου. Διαφάνω και προηγουμένω. Σοφιάδη. Ρίγο το φάουλ από τον Παπαδόπουλο. Έχει στηριχθεί φάουλ τελικά. Άργησε λίγο να στηριχθεί, όλα καλά. Έχουν αλλαγές. Κωστόπουλος περνάει εντός. Σταθιάδης στον πάγκο. Παίζεται το παιχνίδι. Πέντε παίκτες των Σιβήριανς στο παρκέ, όχι τέσσερις. Κόπλος στο rebound, θέλει να τρέξει. Το momentum τώρα λέει Σιβήριανς, λέει Hoopers, σουτ για τρεις. Στο άστοχο, παραλίγο να χάσει προηγουμένως ο Παπαδόπουλος, όπως έχασε και το τρίποντο Κασιτσόγλου. Κόπλος. Βλέπουμε ένα διαφορετικό παιχνίδι από πλευράς ρυθμού και highlights στο δεύτερο δεκάλεπτο. Από το πρώτο πάει μέχρι μέσα, κόβει και άλλα με φάρο από το Γρίδι και θα εκτελέσει δύο βολές. Ο κουβαλόν της επίθεσης, ο οποίος θέλει να το άνοιξει. Άσχημη πρώτη βολή. Όσο και η δεύτερη. 4-27. Δεν έχουν καταφέρει ακόμα να περάσουν μπροστά οι Coopers. Καλή πάσα τώρα. Γιαγρίδης πήγε για το κλέψιμο. Δεν τα κατάφερε ο πρώτος αντίπαλος. Πάει ανάμεσα στο πέναλτι στο δεύτερο και φάουλ. Επιθετικό φάουλ. Πάμε το Γιαγρίδη. Στην επαναφορά
Ο Στόπουλος τώρα. Στόπουλος στο 43-45 περίπου μοίρες. Είναι άστοχος, σωστικό rebound και διατρέξιμο στο διαστάσεων NBA γήπεδο, παρακαλώ, της Respect Arena. Ένα running shoulder τώρα αρέσκεται σε αυτά και δικαιώνεται το Ραβιτσόγλου. 26-27 η διαφορά σε απόσταση αναπνοής. Στόπουλος. Το βλέπω σε ένα jump shoot άστοχο, πολύ ψηλά θα πάρει το rebound. Το Χαρόπουλος. Εξόλου τώρα. Στέει τη γραμμή, προμηνύεται τρίποντο, για τρεις το πήρε πράγμα του Ζαφαρόπουλος, είναι άστοχος αμυντικό rebound. Από τον Κωστόπουλο έφτασε νομίζω μια μακρινή πάσα, την βρήκε, όχι τόσο μακρινή όσο μπορεί να είναι. Ύψωσε για κανέναν όμως. Ο Δάνης Δουλίδης τώρα. Έχει τον Δουλίδης να πάρει μόνο του το τρίποντο, 45 μοίρες είναι άστοχος. Η ίδια του δεξιά rebound δεν κατάλαβε ότι δεν θα έμπαινε εντός. Θα είναι μέχρι μέσα και να συγκλίνει από την δεξιά. Τέρικα, ο Δάνης δεν πήγε και τόσο μέχρι μέσα. 1-23 για την λήξη. Στόπουλος. Στόπουλος μέχρι μέσα πετσάει και πάλι με το ένα χέρι είναι άστοχος. Εκδεδικό rebound και καλάθι τελικά από τον Δάνη. 1-11 για τη λήξη του πρώτου μισού. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στην τελευταία ευθεία. Σε 6-29 το σκορ. Χαρόπουλος. Χαρόπουλος θα δουλίδεις από την γωνία. Θα δουλίδεις πήρε κεφάλι στο 3-3 για να το πάρει φορά. Πάει μέχρι μέσα, έχει κάνει βήματα. Τώρα την σπάθεια του να επιτεθεί κατά μέτωπο. Παραφορά. Στόπουλος. Στόπουλος σταματήσει την τρίπλα. Η καλή άμυνα από τον παίκτη που πάει πάνω τώρα. Στον παίκτη που έδωσε την μπάλα. Τον κόψει. Μπάλα έχει περάσει εκτός και η άμυνα έχει βγει για τους συγκυρίες για μία ακόμα φορά από τους Κούπερς. Στόπουλου λάθος πάσα τώρα. Κορδινόπουλος έκλεψε. Υπάρχει μία πάνω που βρει και όχι τελικά. Το Δημήτρης ήταν εκεί πέρα, φάουλ κάτι λέει από τον πάγκο. Σιβίριο και Σιβίκη έχουν δύο φάουλ να δώσουν στα τελευταία δευτερόλεπτα. Οι Σιβίριανς που το έκαναν. Δεν πάσα υπέροχο τριγωνάκι τώρα, μια πολύ ωραία φάση. Ένα πολύ ωραίο τίμβουρο. Λοιπόν, πρέπει τον Βασίλη να μην την πάρει το καλάθι. 26-31. Σε πια δύο φάουλ χαμηλά δεν μετράει. Το συμπουπάρθηκε για να μετρήσει ψηλά το φάουλ. Ένα ακόμα ένα. Είναι πολύ δύσκολο να ψάξουν τώρα για να σκοράρουν οι Κούπερς. Όχι όμως ακατόρθωτο ο Ζαχαρόπουλος. Σουτ για τρεις, πάλι φάουλ, όχι καλά δι' όμως. Φάουλ πάνω στο τρίποντο, δεύτερη φορά πάλι ο Παπαδόπουλος. Τώρα το όπλο που είχαν εντός εισαγωγικών οι Σιβίριανς στρέφεται εναντίον τους. Όμως είχαν ένα τελευταίο φάουλ να δώσουν και παραλίγο να το πληρώσουν με τον χειρότερο τρόπο. Πάλι όμως μπορούν να δεχτούν τρεις πόντους. Στην λήξη εντελώς πρώτου μισού, άστοχο στην πρώτη βολή. Βλέπετε, έχει ήδη ξεκινήσει να μεταράει αντίστροφα χρόνος για το ημίχρονο. Το δεύτερο μισό. Παπαδόπουλος, δεύτερη βολή. Πήξε περνάει στον πάγκο, έχει τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Άστοχος. Δεύτερη βολή, εύστοχος ο Παπαδόπουλος. Άστοχος τρίτη. Τελικό σκορ λοιπόν 27-31. Με αυτό το σκορ θα κερδίσουμε το πρώτο μισό. Zoom στην γιγαντοθόνη, η οποία είναι πιο μεγάλη από ό,τι φαίνεται στην κάμερα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Derby στην πρεμιέρα των δύο ομάδων για την development. Αρχίζει και η μουσική σιγά σιγά να παίζει, να παίρνουμε τα πάνω μας. Εμείς επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας σε 5:39 για να είμαστε ακριβείς. Επιστροφή λοιπόν για την τρίτη περίοδο αυτή τη φορά. Δεν είχε λύθει όλος ο χρόνος από τους διαιτητές. 1:39 έμεινε ανεκμετάλλευτο για το διάλειμμα των δύο ομάδων. Πρώτη κατοχή είναι για τους Σιβίριανς, σε πια τρεις είναι άστοχος ο Δάνης. Εκεί σταμάτησε απότομα, όπως απότομα επιστρέψαμε και στη δράση. Ο Βοδόπουλος ζήτησε μια μεγάλη πάσα, την πήρε. Τον Θεοδουλίδη πήρε στην άλλη πλευρά, γύρισε υπέροχο pivot, υπέροχο footwork και καλάθι. Τον παίκτη ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο έχει εκμεύσει 2
Φάουλ πάνω στο τρίποντο. Ένα τρίποντο και φάουλ. Και ένα παραλίγο τρίποντο και τρεις βολές. Βάλει. Ωραία πάσα τώρα και μπήκε το καλάθι του Κορτσίου. Σόλου. Σόλου. Δεν ήθελα να μείνει ψηλά για να κάνει το screen. Αλλάζω λέει και πράγματι το κάνει ο Κορτσίου. Από τη γωνία τώρα ο Παπαδόπουλος. Σόλου. Καλό πάσα γίνει. Πάει η μπάλα σε πολλούς παίκτες. Οι παίκτες σε πολλές μπάλες με κάποια έννοια. Γύρισε στη λήξη. Του χρόνου για γρήγορα και άφησε την μπάλα στο καλάθι. 31-33. Στόμπλος. Σταθιάζει από τη γωνία. Κοψιού. Πάλι Κοστόπουλος έκανε μια προσπίση. Από τη γωνία τώρα σταθιάζει και πάλι Κοστόπουλος από την κορυφή. Στα 6 δευτερόλεπτα είχε παίξει πάνω του. Άστοχος. Μπάλα φύγε. Όπα και πάνω στη γωνία στον Κοστόπουλος. Στο γάμα. Όπα. Δεν περίμενα τέτοια πάσα. Ο Κοστόπουλος την περίμενε όμως. Από την επαναφορά του Ζαχαρόπουλο. Μην φάω και την μπάλα στα μούτρα. Όλοι το έχουμε πάθει. Ζαχαρόπουλος στο 3 είναι άστοχος. Αμυντικό rebound. Από τον Σοφιάδη βλέπουμε οι δύο ομάδες. Μεγάλο το τρίποντο και στην αρχή της τρίτης περίοδου. Πάει μέχρι μέσα. Φάουλ. Τον Κοφτίου. Ιδιαίτερα εκνευρισμένος εμφανίστηκε ο Κοστόπουλος στην ανάπαυλα. Οι παίκτες να ηρεμήσουν και με πολλά συμφραζόμενα. Έκοψε μέσα στη ρακέτα και έβαλε ένα όμορφο καλάθι τώρα ο Βασίλης. 31-35 πλησιάζουν οι Σιβίριαντς. Οι Κούπερς του Σιβίριαντς. Οι Σιβίριαντς πλησιάζουν στον καλό σε αυτό. Και πάλι και δεν αφήνουν τους αντιπάλους τους να περάσουν μπροστά. Ο Ζαχαρόπουλος τώρα δεν έβαλε το καλάθι. Αλλά πάει στην game, πάει μέχρι μέσα. Υπέροχη, υπόγεια κινήθηκε όπως τελείωσαν το πρώτο ημίχρονο. Τελικό αποδεκτή για τον Νίκο Βασίλη. Κόψιου. Εξόγλου. Και από την μία και από την άλλη φάουλ. Έχει κερδίσει που έχει συμπεριφερθεί στον Στοφιάδη. Δεύτερο δικό του. Θεοδουλίδης στην επαναφορά. Εξόγλου. Εξόγλου έδωσε το screen. Εξόγλου απέναντι σε ψηλότερο αντίπαλο. Δεν είναι η πρώτη φορά που αλλάζει. Το Βασίλη τώρα πάνω στο shoot που πήρε ο Εξόγλου. Οι Σιβίριαντς έχουν αλλάξει τα screen. Δάνης έδωσε την πάσα και έκοψε deflection όμως. Διάβασε το... Οπα! Οπ! Να το στο ρεφ. Και ακροβατικά το στο ρεφ. Ο Κωστόπουλος. Στα 12 δευτερόλεπτα. Κοψίου έκανε μια προσπίση, έβαλε την πάσα τελικά. Πολύς κόσμος στην άμυνα των Χούπερς μέσα στη ρακέτα. Στο 3 άστοχο. Περίδης λάθος πάσα τώρα. Βιάστηκε η νικηφόρος στον εκεί πέρα. Δάνης και κοψίου. Κωστόπουλος. Κατέβα. Λέει του Κουτοβασίλη ο Κόψιου. Μπαίνει αυτό, φάουλ για δύο φορές θα μετρούσαν έμπαινε. Ο Κουτόπουλος έχει χειρωθεί το φάουλ, άστοχο στην πρώτη βολή ο Κουστόπουλος. Εδώ ο Σκέφερη όμως, κλατ, σαν τους κλατς BC. Ναι, προσθέτει πολλές νέες ομάδες στη διοργάνωση. 31-38. Θεοδουλίδης. Θεοδουλίδης της προσποιήσης. Σόγλου μπαίνει μέσα στη ρακέτα. Θεοδουλίδης, Παπαδόπουλος. Με ένα σλάλο μέχρι μέσα είναι άστοχος. Γύρισε ωραία λαρολάρε ο Θεοδουλίδης πάνω στο Γιαγρίδη. Θεοδουλίδης πάλι. Κινείται η μπάλα δαχτύλωτα, άστοχο αυτή τη φορά το Ιάβ τον Στοφιάδη.
υπάρχει και όμως το επιθετικό rebound. Στο Βασίλης. Ο Στόφυλλος τώρα για τρεις από τη γωνία, άστοχος. Με έρμπολο Στασιάδης, ο Δουλίδης στο rebound. Ο Βλόβλος, ανάμεσα σε δύο, θα χάσει προς τιμή, συγκρατεί όμως. Γιαχρίδης. Στόφυλλου. Χάει λόγου με τον Γιαχρίδη τώρα. Θα το επιστρέψει ο Γιαχρίδης και ο Στόφυλλου. Τη γωνία σου για τρεις. Έκανε προσπλήση, ξανά έκανε. Τη σκέφτη, θα σκέφτη και το πήρε τελικά, στόχισε. Στόφυλλος. Στόφυλλος πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Ο Στόφυλλος. Σε δάνει. Στόφυλλου. Στόφυλλος. Για τρεις, δεν άφησε τα μάτια του το καλάθι. Κανέρμπολ. Διωθεί αλλαγή για τους Σιβίριαντς. Σε λίγο θα περάσει εντός. Σοφιάδης κάθεται στον πάγκο τώρα. Στόπουλος δεν είναι αυτό που θα κατεβάσει την μπάλα, άφησε. Στον... Στόπουλο Κόπτιου. Τεχνική ποινή τώρα. Στον πάγκο του Σιβίριαντς. Πολύ της τεχνικής ποινής το Κωστόπουλο. Σκούπερς έχει δοθεί τεχνική ποινή. Κωστόπουλος. Άλλαξε με τη γωνία, ξαναπήρε, έκανε μία προσπίση στον καφέ στο ψηλό τον αντίπολο. Ωραία πάσα και καλάθι. Βγάζουν αυτοματισμούς. Του Βασίλη που πήρε την μπάλα στο καλάθι αυτή τη φορά. 31-41 διαφορά και πάλι στους 10. Για να δούμε αν η ιστορία θα επαναληφθεί και αν θα επανέλθουν όπως έχουν κάνει 2,5 φορές μέχρι στιγμής οι Κούπερς. Δύο Παπαδόπουλος. Ο Βιξόγλου στα 4 δευτερόλεπτα πια. Η συμβίωση πότε πρέπει να κάνει πρέπει να βιαστεί. Η μπάλα έμεινε στα χέρια των Κούπερς. Στην προκριτήμα το πρωτοπάτο του Σιβήρια καθώς η άμυνα βγήκε. Στόπουλος, δεν είναι ακόμα φορά που πάρει την μπάλα. Ο Τσίου τώρα στη φορά, ένα στόχο σούτ επιθετικό. Rebound όμως με το έτσι θέλω και ο Δωάνης θα μείνει την μπάλα στο καλάθι για το 31-43. Και έχουν ξεφύγει επικίνδυνα πλέον για τους Κούπερς της Σιβίριαντς. Στόπουλου. Λαχαρόπουλος. Και πάσα έκλεψε και έχει πέρα η άμυνα με τον Βάνι. Βάνι πάει μόνο του μέχρι μέσα, αφήνει την πάρει στο καλάθι. Όχι, είναι άστοχος. Και το κόρυβάνο τον ίδιο. Θα βάλει το καλάθι ίσως να πρέπει να πάρουν time out τώρα οι Κούπερς. Ίσως είναι μια καλή στιγμή για αυτούς. 1.45. Στόλου μέχρι μέσα. Στόλου πέρασε από την baseline. Πάει με τον Ράφα Δολιάπ, άστοχος. Αμυντικό rebound. Από τον Βάνι. Φαντάζει το παρκέ. Ήρεμα λέει τώρα το Βασίλης, κάνει τις σχετικές ευνομίες. Μέχρι μέσα Κωστόπουλος, άστοχος, η μπάλα μπήκε και βγήκε. Κωστόπουλος στο rebound. Πιο χαμηλό τέμπο τώρα επίσης σε σετ παιχνίδι για τους Κούπερς. Φάουλ στο Δάνη Επισκοπού από τον... Έχει ο οποίος έχει εκμεύσει ενδιαφέροντα φάουλα, αν μη τι άλλο, τον Παπαδόπουλο. Πρώτο ημίχρονο. Μπάλα θα πάνε στην καλύτερα, κλάπηκε και πάλι για μία ακόμα φορά από τη Σιβίριαντς. Στόπουλος. Μόλις μέχρι μέσα απέναντι σε άμυνα, είναι άνθρωπος που ο Βασίλης παραμονεύει εκεί πέρα. Ο Δάνης θα κερδίσει και αυτή τη μάχη του Αερίος. 31-47. Θα αλλαγεί ο Ζαχαρόπουλος.
Το Δονίδη θα περάσει τότε, εδώ είναι ο μόνος παίκτης. Υπάρχει στον πάγκο τον Κούπερ. Βρίδης. Βρίδης κρυφτεί από 3. Το Βαδόπλος για 3 είναι άστοχος. Νομοτελειακά έχει βρίσκει ελεύθερος παίκτης. Πρώτον 3 παίκτης μέσα στη ρακέτα. Ο Πολυνόπλος κάνει ένα μικρό εμπειρόμετρο χάδι. Για 3, έστοχο και αυτό! Το Βαδόπλος 31-50. Ο Νόπουλος ετοιμάζεται να περάσει εντός. Σηκώνεται από τον πάγκο και ο Παπαγγέλου, ο Λουσιλίας. Κυράει ο χρόνος που λέγει στον υπάλληλο του... Ήρθε να πάρει τον μπάλα και θα κάνει το φάουλ, ο Βασιλίου Χαθόλ. Ποιος θα κερδίσει οι βολές. Βασίλη το 84 λίγο στο όπλος στον τσμπέκ του. Ξόγλου άστοχος. Βολή. Άστοχος δεύτερη, 32-50. Στόπουλος στο Βασίλη τώρα πάλι πάει μέχρι μέσα, φαίνεται σε δύο παίκτες, χέρισε το πάλο από τον Λίγη και θα πάει στη γραμμή ο Παπαγγέλου. Τέταρτο φάουλ του Βαδόπουλου. Σειρά του να κερδίσει τώρα φάουλ από τον Βασίλη, μην κάνεις φάουλ με τις μέσες του. Βαδόπουλος τώρα θα πιέσει μπάλα, τώρα θα αρχίσει να κυλάει χρόνος. Όχι όπως προηγουμένως, Χρυσόγλου. Παπαδόπουλος. Θεοδουλίδης. Θεοδουλίδης. Δεν θα πάρει το σουτ, λάθος πάθος για αυτήν την κατάφερα να συγκριθήσει από το πόδι του, θα περάσει εκτός. Μπάλα. Βασίλη στην βολή, λέει στον Βασίλη. Παπαδόπουλος. Ο Βασίλης ο οποίος μέχρι τη ρακέτα θα πιάσει την μπάλα χωρίς να υπάρχει μπρος πίσω Βασιλείου. Πολύ καλά λάγιο ο Πολυνόπουλος για τον τον Βασίλη στην πριγκίνη συνέντευξη. Καφές. Παρόμενος τώρα στο πάντο τον Κούπερ. Ένας μέσα βάζει εξόγλου στέκει και εκτελεί, είναι άστοχος, αμυντικό rebound από τον Κοψίου. Κοψίου ψάχνει πάστο την βρύτη στο Βασιλείου. Στο Βασίλη. Βασιλείου. Νόπουλος. 6 δευτερόλεπτα σε 20 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Σουτ για 3 θα το πάρει, πάρα πολύ δύσκολο σαν προσευχή, είναι άστοχο στον Εστοφιάδη. Μεγάλη πάση τώρα ο Παπαδόπουλος πάει μέχρι μέσα. Φύγει καλά αρκετά, 34-50. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Για το κλέκο και το έκανε και ο Κρήτης. Βρίσκεται σε κατάλληλη θέση, διάβασε τη φάση, ζούσε για 3 είναι άστοχος. Αυτό θα έδινε boost αν μη τι άλλο στους Σιβηρίανς. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη της τέταρτης περίοδου. 34-50 στο συν 16 Σιβηρίανς, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μια ακόμα φορά για την έναρξη της τέταρτης περίοδου. Πρώτη κατοχή μείνει για τους Hoopers. Στην έναρξη προσπαθώ
Όταν έρχονται εδώ πέρα παίχτε το μη, λέω πολλά γιατί ψιλοτρεπούμε, αλλά δεν πειράζει. Όταν ξεπεράσουμε όλα, Γιαννίδη στη μέσα επειδή έρχονται πολύ κοντά. Όπω πήγε πολύ κοντά, Γιαννίδη στο αντίπαλο καλάθι και έχει κερδίσει το φάουλ. Αλλά πρέπει να δώσουμε το ένα. Δεν καταλαβαίνει κάποιο ότι με τη λήξη τη τρίτη περίοδου επέρχεται η τέταρτη. Είναι δυσνόητε έννοιε αυτέ. Πρέπει να δώσουμε τι κατευθυντήριε γραμμέ. Έστω ο Γιαννίδη στην πρώτη 35-50. Παραπέκτη στους 15. Αφηγητή η δεύτερη. Χτύψε στη βάση της κεφάλης. Αλλά λειτουργήσε υπέρ για τη βολή και για τους Κούπερς. Το φιάλις τώρα. 8 στις 16 για 3 στις 7 βολές αντίστοιχα. Ο Λινόπουλος κάνει μια προσπίση που μέσα με το ένα χέρι. Άστοχος ο Παπαγγέλου, μικρό rebound. Ο Γιαννίδης, ο Δημήτρης τώρα. Μαϊμόνης μέχρι μέσα, αφήνει την πάρα του καλάθι. Άστοχος, επιθετικό rebound από το ίδιο. Και στη ξόνου είναι εκεί πέρα. Το θες. Γιαννίδης στο 3, μπορούσε να το πάρει. Στο 3 θα το πάρει ο Παπαδόπουλος. Και το βάζει από την γωνία 39-50. Ξαφνικά οι διαφορές πέσει στους 11. Και που ήταν στους 18. Χωρίς ούτε ένα λεπτό να έχει περάσει την τέταρτη περίοδο. Βασιλείου, ο Λέντια screen από τον πάγκο, από τον κοψίου. Ένα jump shoot άστοχο τώρα από τον Βασιλείου. Χωρίς να έχει ιδιαίτερη άμυνα πάνω του. Αμυντικό rebound. Στόγλου μέχρι μέσα άστοχο. Αμυντικό rebound. Τον κοψίου. Βλέπεις τον Πολυνόπουλο για λίγο. Έροχη πάσα περίτεχνη, η οποία συγκριτεί με δεύτερο χρόνο. Κάνε μια προσπίση και μπήκε το καλάθι τελικά από τον Αστοφιάδη. 39-52 το καλάθι στην τέταρτη περίοδο για τους Σιμπίριανς. Μέχρι το πίσω των 86ers. Με το επόμενο παιχνίδι. Νευρίδης. Νευρίδης συγκλίνει προς τα μέσα, χωρίς να δώσει πάσα τελεύτερο που θέλει στον Παπαδόπουλο, ο οποίος ήταν ζεστός ιδιαίτερα από εκείνο το σημείο. Χωρίς ένα φάουλ στην τέταρτη περίοδο. Συμπλήρωμα 2 αγωνιστικών λεπτών, λάθος. Πάσα. Τώρα φτιάξει μπάλο με το χρόνο. Έτσι εδώ με το χρόνο. Μαϊμόνος μέχρι μέσα δεν θέλει να χάσει χρόνο. Παπαδόπουλος ζητάει από τον έναν και από τον άλλο συμπαίκτη του πήρε την μπάλα και από χειριστή και από τον καφέ. Δίσκα δεν πήρε από κανέναν. Βάρης πάει μέχρι μέσα, πέφτει κάτω, χειριστή το φάουλ και εκτελέσει πολλές. Την ίδια στιγμή στο λιθό του Έντον, Slippers εναντίον SKT Bugs 69-71. Μεγάλο παιχνίδι. Έτσι και η πρώτη βολή, αν και είμαστε μαγνητοσκοπημένα, το αποτέλεσμα είναι ήδη γνωστό. Αλλά μπορεί να έχει πέσει ένας αστεροειδής πάνω στην κάμερα, μόνο εκεί, και να μην ανέβει το βίντεο. Να μην ξέρουμε τι έγινε. Βαγγέλου, υπάρχει το επιθετικό rebound, αν και θα υπάρχει το αρχείο στην ιστοσελίδα. Τέλος πάντων, Κωστόπουλος. Κάνουμε και λίγο show. Δάνης, για 3, άστοχος, αμυντικό rebound. Δεν έγινε φάλπο, ο Βοδόπουλος έκανε μια προσπίση τώρα. Έχει και ο Κωστόπουλος απέναντί του, δίσταση για το τρίποδο, σίγουρα. Αν ήταν ελεύθερο θα το έπαιρνε. Είναι ελεύθερο, δεν θα πάρει την μπάλα όμως από τον Θεοδουλίδη, ο οποίος πάει μέχρι μέσα και είναι άστοχος από κοντά. Στόπουλος. Στόπουλος. Πολυνόπουλος τώρα, ενώ πήγε η μπάλα στη γυναία και στο Βασιλείου. Άστοχη προσπάθεια, ο Πολυνόπουλος συγκρατεί και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Κάρφωμα. Κάποιος δεν έχουμε τέτοιο. Έχουμε όμως δύο πόντους, 41-53. Μπάλα πήγε στο πόδι αντιπάλους Καρτιτόλους και κρατήθηκε μπάλα από τους Σιμπίριανς. 5 δευτερόλεπτα ο Κωστόπουλος
Γιάννης ξαναπήρε σου για 3. Σάστοχο Θεοδουλίδης το rebound. Σόγλου τώρα. Σόγλου. Βρίσκεται το screen. Από τη γωνία σου για 3 ο Καφτές είναι άστοχος στο αμυντικό rebound από τον Κωστόπουλο. Στέκεται και εκτελεί ψευδικό φάουλ τον ίδιο. Βρίσκεται κάτω ο Θεοδουλίδης. Σωστό ρεφ, μπράβο λέει ο Κωστόπουλος. Ο Βαγγέλου περνάει στον πάγκο. Κόψιου περνάει και πάλι εντός. Βλέπα στον Γιαγρίδη. Συγκρατεί και θέλει να ποστάρει. Αν είναι μέσα άστοχος. Πάμε να κερδίσει τον Ελευθόπουλο. Πάμε σε επαφή με την μπάλα. Βοδόπουλος. Το Δουλίδης πήρε από τον Κεστόγλου και πάει μέχρι μέσα και αυτή τη φορά είναι εύστοχος ρίχνοντας τη διαφορά και στερογγυλοποιώντας την στους 10 πόντους, 43-53. Αυτόπουλος. Αυτόπουλος, Δάνης. Και τι πάσα λάθος εκεί πέρα που είναι ο Γιαγρίδης. Κεστόγλου. Όλους στα 5 και 20, απέναντι σε 2 παίκτες άστοχος, ο Άνης στο rebound, δεν υπάρχει φάουλ. Λίου συγκρατεί τελικά. Πήγανε για την άμυνα παραλίγο να... Όχι, πράγματι 8 δευτερόλεπτα. Πίεσαν, άνεβασαν πάρα πολύ υψηλά την γραμμή πίεσής τους. Οι Χούμπερς ενταμίστηκαν γι' αυτό. Μπορούν να ρίξουν διαφορά κάτω από τους 10, 5 και 4 πριν τη λήξη του 4ου δεκαλέπτου. Πόδι από το Καρδίδη. Να εντός ο Ζωβασίλης στη θέση του Πολυνόπουλου. Ο Βοδόπουλος του για 3, θέλει να συνεχίσει από εκεί που το άφησε λίγο πριν. Είναι άστοχος τώρα. Αμυντικό rebound από τον Ζωβασίλη. Βοδόπουλος. Βοδόπουλος πάει με το ένα χέρι, είναι άστοχος ψηλά. Ζωάνης, ψηλά ψηλότερα ο θρύλος που λέει και ο ύμνος του Αποέλ, καθόλου άκυρο. Και μέχρι μέσα έχει κερδίσει φάουλ για 2 βολές. Στο Βασίλης. Έστοχος και για 3 τώρα, 46-54. Να την τριμποντιβόμε διαφορά κάτω από τους 10. 4 και 17 για τη λήξη. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο δεν έχουμε πει πολύ πόδι και διαφορά έχει φτάσει ακόμα και τους 18 στο 32-50. 46-54. Έχουν την απάντηση και τώρα μερικώς ακόμα όμως οι Κούμπερς. Δεν έχουν καταφέρει να κάνουν το κάτι παραπάνω στο για 3. Έστοχο, απαντάει ο Δουάνης με κρύο αίμα. Καφές τώρα. Στους για 3, πάει να στηθεί χορός τριπόντων. Καφές δεν εκτοχή, είναι airball. Έχει 46 για τη λήξη. Κωστόπουλος. Όσος ύψωσε εκεί πέρα που είναι συμπαίκτης του. Εκεί θα γυρίσει απέναντι σε 2 παίκτες, άστοχος. Ο Χρυστοβασίλης. Ο Δωάνης ζήτησε φάουλ, δεν το πήρε, πήγε για το κλέψιμο. Δεν το έκανε. Κωστόπουλου. Αν
μέχρι μέσα. Στέλνει κάτω από το καλάθι και είναι έφταχος. 48-57. Κωστόπουλος. Κωστόπουλος παίρνει το screen, θα δώσει τώρα την μπάλα στον κοπτίου. Ποιος περισσότερο ξεχλίσει στον άμεσο από δύο, είναι άστοχος ο ίδιος, πάει για το επιθετικό rebound και το κάνει. Θα γυρίσει με το ένα χέρι, άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Κωστόπουλο. Τελευταίο τρίλεπτο πια. Κωστόπουλος για τρεις, άστοχος, αμυντικό rebound από τον κοπτίου. Κωστόπουλος. Το άλλης τώρα έρχεται ο Παπαδόπουλος για να πιέσει, όπως είναι λογικό. Λογικά δεν θα υπάρξουν αλλαγές από πλευρές των Σιδήριαν για δύο άστοχο από τον Βασιλείου. Με καθίσει για τα καλά, είπε και στον Σιδήριαν στον πάγκο. Το Βασιλείου. Άρα Νικόλας. Το παρκέ. Βασιλείου μέχρι μέσα, δεν είναι καν εδώ ο Νικόλας, έστοχο. Λέει απ. Πενήντα, 57. Τελευταίο δίλεπτο. Για να δούμε. Κωστόπουλος. Ρόπα στο δίνει τώρα, πάει μέχρι μέσα. Αφήνει την πάρα στο καλάτι. Άστοχος. Βάνει. Κωστόπουλου τώρα. Για τρεις. Άστοχος. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό για τους Κούπερς, αν έμπαινε. Κωστόπουλος για το κλέψιμο, το οποίο θα δεν θα συμβεί τελικά, αλλά υπάρχει μπρος πίσω αλλαγή κατοχής. Μπρος πίσω έχει γίνει από τον Σημείου. Κωστόπουλος είναι παραφορά, 1-20. Ευρύτης deflection, η μπάλα πάει εκεί που είναι το κοπτιού. Κωστόπουλος. Κωστόπουλος, ωραία πάση στον Δωάνη, ο οποίος πάει μέχρι μέσα, άστοχος. Πάμε παίκτες κάτω, συρτό μπάσκετ, δεν υπάρχει φάουλ, δεν υπάρχει κίνημα, δεν υπάρχει τίποτα. 10 δευτερόλεπτα. Πάση εκεί τώρα που είναι ο Βασιλείου, jump shoot με ταμπλό, άστοχο. Στον κοπτιού. Τελευταίο λεπτό πια. Deficit, έλλειμμα, 7 πόντων, Γκαβρίλης. Πάμε στο game, καφές, το χρειάζονται όσο τίποτα αυτό, ο Κούπερς είναι άστοχος. Καφές τα βάζει με τον εαυτό του, Κωστόπουλος στο rebound και πράγματι πράγματι γίνεται τώρα πάρα πολύ δύσκολα για τους Κούπερς. Κωστίου. Βασιλείου. Πάμε στο game, Κωστόπουλος τώρα. Κωστόπουλος πάει μέχρι μέσα. Δεν πάσα στη γωνία σου για τρεις, άστοχος. Ο Βασίλης θα μάλλον από τον Βασιλείο. 16,9. Ο Βόμπλος θα αρχίσει λίγο να πάρει την μπάλα. Δεν ξέρει τι θα πάρει την μπάλα, τώρα θα την πάρει. 16 δευτερόλεπτα. Όλα για τους Κούπερς πάει μέχρι μέσα. Έχασε χωρίς φάουλ, η μπάλα περνάει εκτός και είναι για... Με τους Κούπερς παραμένει. Συγκεκριμένο σημείο. Λευρύντης. Σουτ για τρεις. Άστοχος και τώρα αμυντικό rebound. Από τον Βασιλείου δεν θα εκδηλωθεί άλλη επίθεση. Παίκτες χειροκροτούν. Αλληλοσυγχαίρονται. Τελικό σκορ 50-57. Βίριαν σε... Είδαν τους αντιπάλους τους να επανέρχονται πολλές φορές. Είχαν what it takes για να κρατήσουν πιο χαμηλά από αυτούς. Κάπου εδώ πέρα κλείνει και η γιγαντοοθόνη και κλείνουμε κι εμείς. Σας ευχαριστούμε που ήμασταν μαζί για μία ακόμα μετάδοση, που ήσασταν μαζί μας από το κλειστό της Respect Arena, η οποία θα αναβαθμιστεί στο άμεσο και σύντομο μέλλον. Έχονται πολύ πολύ ωραία πράγματα. Επιστρέφουμε με κάποια άλλη μετάδοση. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας!